Στα Σκόπια είναι στραμμένα τα βλέμματα και στην στάση του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας στην κοινοβουλευτική διαδικασία για ψήφο εμπιστοσύνη με φόντο Χρήστο Νικολαίδη την προκλητική του ρητορική γύρω από το όνομα της χώρας. Από τις 11 το πρωί συνεχίζεται στη Βουλή των Σκοπίων η διαδικασία ε, τη ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων με τι παρεμβάσει των βουλευτών. Και θα λέγαμε, Μάρκο, ότι πραγματικά ήταν σαν να έδωσε το έναυσμα, το σύνθημα ο κύριο Μίτσκοτς και χθε, με την υποκριτική του στάση να αναφερθεί τρει φορέ στο όνομα Μακεδονία και όχι στο συνταγματικό όνομα τη χώρα του. Είναι σαν να έδωσε το σύνθημα στου βουλευτέ του κόμματό του, οι οποίοι σήμερα από τι 11 το πρωί, ο ένα μετά τον άλλον, παίρνουν το λόγο, ανεβαίνουν στο βήμα τη Βουλή και αναφέρονται και αυτοί με την πλευρά του από την πλευρά τους αναφέρονται και αυτοί ε, στην ε, ονομασία Μακεδονία χωρίς ε, να ε, χωρίς να αναφέρονται στη συνταγματική ονομασία της ε, χώρας. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η προκλητική στάση συνεχίζεται, ενώ το ενδιαφέρον όλων πλέον είναι στραμμένο στη διαδικασία τη τελετή ορκομοσία που αναμένεται να διεξαχθεί τα μεσάνυχτα. Εκεί θα δούμε αν ο κύριο Μίτσκοσκι παραμένει στην προκλητική του στάση και θελήσει να ορκιστεί στο όνομα τη Δημοκρατία τη Μακεδονία, όπω άλλωστε είχε κάνει πριν από λίγε εβδομάδε και η Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό αναμένουμε να συμβεί απόψε μετά την διαδικασία παροχή ψήφου εμπιστοσύνη, κάτι το οποίο θεωρείται βέβαιο, καθώ ο κύριο Μίτσκοσκι έχει κατορθώσει να πάρει την υποστήριξη τόσο ενό συνασπισμού αλβανικών κομμάτων, όσο και ενό σλαβικού κόμματο, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει με άνεση την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Νικολαίδη.